παρουσίαση σχετικά με το σχεδιασμό της απερχόμενης περιφερειακής αρχής στο κομμάτι του τουρισμού και την ενίσχυση σε κάθε περίπτωση του συγκεκριμένου τομέα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας στο Βόλο. Η παρουσίαση έγινε από τον κύριο Αγοραστό και την κυρία Κολυνδρίνη, που παράλληλα γνωστοποίησαν ότι υπάρχει και κανάλι στο YouTube, το οποίο αναδεικνύει τις ομορφιές της Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της παρουσίασης προβλήθηκαν και πλάνα από λήψεις που έχουν γίνει και στάλθηκε το μήνυμα ότι σε κάθε περίπτωση κατευλήθη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση του τουρισμού σε επίπεδο Θεσσαλίας. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον τουρισμό. Τον τουρισμό, τον οποίο τον ανεβάσαμε όλα αυτά τα χρόνια επίπεδο στη Θεσσαλία, αλλά και εδώ στην Μαγνησία. Εδώ στη Μαγνησία έχουμε το παγκόσμιο υποβρύχιο μουσείο, τον Παρθενώνα των υποβρύχιων μουσείων, που το κατατάξανε οι ειδικοί πρώτο στον κόσμο, σύμφωνα με το National Geographic. Έχουμε τα δύο virtual μουσεία μικρά, τα οποία είναι πάνω στην Αλόνισο αλλά και στην Αμαλιάπολη, όπου μπορείς να κάνεις εικονική κατάδυση. Ένα πλούσιο υλικό, καλογυρισμένο, με πολλά μηνύματα, με όλα τα μνημεία, όλες τις περιοχές που είναι όλα τα αξιοθέατα και που είναι βασικές στην περιοχή της Μαγνησίας. Άμεσης λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα και μια μελέτη για να μπορέσει να αναβαθμιστεί με περιβαλλοντικούς όρους και όλες αυτές τις διαδικασίες αναβάθμισης και εξυγχρονισμού όσο μπορούσε να γίνει, χωρίς χρέη. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό δεν έγινε από μένα, κύριε Περιφερειάρχη, έγινε με καλό συντονισμό, τη βοήθεια τη δικιά σας. Εσύ ήσουν εκεί και είναι σημαντικό. Η κυρία Κολυνδρίνη δεν έγινε μόνο από μένα. Εσύ ήσουν η ψυχή του χιονοδρομικού και εσύ το έκανες, Γρηγόρη. Εμείς σε εμπιστευτήκαμε όπως μας εμπιστεύτηκες. Αλλά εσύ ήσουν η ψυχή και έδωσες τα πάντα εκεί πέρα. Πλαίσια της δυναμικής πολιτικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τον τουρισμό και της επιτυχημένης δράσης στο Meet the Heart of Greece, παρουσιάζουμε 144 διαφημιστικά σποτάκια από διάφορες περιοχές της Μαγνησίας. Η χρήση του διαδικτύου και ιδίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αναμφισβητητή γεγονός που τα έχει εντάξει μεταξύ των κυριότερων στρατηγικών μάρκετινγκ οργανισμών και επιχειρήσεων. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, η προβολή στο διαδίκτυο, μέσα από ηλεκτρονικά μέσα ή ιστοσελίδες portals, καθώς επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη κάλυψη σε επίπεδο αγοράς των τουριστικών πόρων και προορισμών της περιοχής. Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε εδώ και χρόνια την παραγωγή διαφημιστικών ταινιών σποτ μικρής διάρκειας με μηνύματα, σήματα και λογότυπα στα ελληνικά ή τα αγγλικά, τα οποία περιλαμβάνουν εικόνες και σκηνές από φυσικά τοπία, παραλίες, βουνά, χωριά, πόλεις, έργα τα οποία συνέδραμαν στον τουρισμό της περιοχής, δραστηριότητες στις οποίες συνέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας προς την ολοκλήρωσή τους, χαρακτηριστικά αξιοθέατα, ειδικό θεματικό περιεχόμενο από διάφορες περιοχές της Χερσαίας Μαγνησίας, όπου και κυρίως με επικεφαλής τον Κώστα τον Αγοραστό, έχουμε το κεφάλι πολύ ψηλά, φεύγουμε δίνοντας τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία διαφορετική και έτσι κοιμόμαστε σε πολύ μαλακό μαξιλάρι το βράδυ, γιατί τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Κυρίως δουλέψαμε έντιμα, γι' αυτό δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς, και δουλέψαμε πολύ πολύ σκληρά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε και ο κύριος Λεβέντης για την προσπάθεια σχετικά με την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής της Μαγνησίας, αλλά και τις ενέργειες για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Κώστα, με πολύ αγάπη, διότι ήταν τους ανθρώπους οι οποίοι μας μοίησαν στον τουρισμό και έκανε μεγάλη προσπάθεια και καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για τον τουρισμό. Για την περιοχή εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει ανάγκη από ανθρώπους που στηρίζουν την περιοχή. Να είστε καλά.